Ελάτε τώρα να ακούσουμε όλη μια πολύ όμορφη ιστορία. Είναι 17 ετών και του αρέσει να φτιάχνει ιστορίες. Με μια κάμερα στο χέρι, αυτοδίδακτος και ευαίσθητος, άρχισε στα 14 του να καταγράφει ό,τι τον απασχολεί. Η υποβάθμιση του περιβάλλοντος, οι ανθρώπινες σχέσεις, οι ζωές των ανθρώπων που ακολουθούν τα όνειρά τους. Στα 17 του ετοιμάζεται να ανοίξει τα φτερά του στη Νέα Υόρκη. Εκεί θα συμμετάσχει ως νεαρός δημιουργός, ο μοναδικός από την Ελλάδα, στο All American High School Film Festival. Πρόκειται για ένα φεστιβάλ που δίνει την ευκαιρία στη νέα γενιά ταλαντούχων κινηματογραφιστών να προβάλλουν το έργο τους στο ευρύ κοινό και να γνωρίσουν κορυφαίους επαγγελματίες της κινηματογραφικής βιομηχανίας. Ο Νικόλας Τσιρώνης από τη Θεσσαλονίκη συμμετέχει με 2 ταινίες οι οποίες θα προβληθούν στην Times Square. Η πρώτη έχει τον τίτλο What Goes Up και είναι βασισμένη στην ρίση του Νίκου Καζαντζάκη από την αναφορά στον Γκρέκο «Φτάσε όπου δεν μπορείς παιδί μου». Και η δεύτερη ταινία με τίτλο 3 λεπτά ζωής πραγματεύεται τη σχέση πατέρα και γιου, πώς αυτή η σχέση δοκιμάζεται με έναν πατέρα αλκοολικό. Ο Νικόλας Τσιρώνης μίλησε στην εκπομπή 2 στις 2. Ακούσουμε τι μας είπε. Εγώ ξεκίνησα με τη φωτογραφία από πάρα πολύ μικρός. Δηλαδή θυμάμαι έτσι πραγματικά πολύ μικρός να τρέχω να πάρω ένα κινητό, μια καμερούλα, κάτι ότι έβρισκα και απλά να αποτυπώνω στιγμές. Και μεγαλώνοντας και εξελίσσοντας αυτό, κάποια στιγμή κατάλαβα ότι αν πάρω πολλές φωτογραφίες και τις βάλω σε μια σειρά, τότε θα μπορούσα να πω ακόμη μεγαλύτερη ιστορία και ακόμη ίσως πιο ενδιαφέρουσα ιστορία. Και έτσι άρχισα να πηγαίνω έτσι και προς τον κινηματογράφο και να προσπαθώ να φτιάξω κάτι δικό μου και να πω κι εγώ κάτι μέσω του κινηματογράφου με έναν διαφορετικό τρόπο από ότι ήμουν συνηθισμένος όπως στη φωτογραφία. Ποια ήταν η πρώτη ιστορία που είπατε? Η πρώτη ιστορία που είπα, η πρώτη που είχα κάνει έτσι, ήταν ένα ντοκιμαντέρ που έκανα, βασικά ένα μικρό βιντεάκι το οποίο είχα κάνει, το οποίο ήταν για την ημέρα της γης. Είχα δείξει ας πούμε πως το περιβάλλον είναι εδώ για μας και πρέπει να το προστατεύουμε και πρέπει να το νοιαζόμαστε και το είχα παρουσιάσει και σε ένα συνέδριο θυμάμαι και ήμουν πολύ χαρούμενος γιατί το περιβάλλον είναι ένα από τα πράγματα τα οποία με απασχολούν πολύ και είχα κάνει αυτή την ιστορία, την είχα κάνει τελείως με κλιπάκια που είχα βρει online και πραγματικά ήταν, δεν ξέρω, είχα μαγευτεί με το πώς μπορούσα να βάλω έτσι clips online και να πω μια ιστορία. Τώρα πώς προέκυψε αυτή η ταινία, με μία ταινία θα συμμετάσχετε στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη? Θα συμμετέχω με 2 ταινίες. Α, με 2. Αυτές οι 2 ταινίες πώς προέκυψαν, με σκοπό να λάβετε μέρος σε αυτό το διαγωνισμό? Όχι, όχι, σε καμία περίπτωση. Ίσα-ίσα, έστειλα στο διαγωνισμό απλά για να στείλω. Δεν περίμενα καν, ας πούμε, να πάνε εκεί οι ταινίες μου. Οι ταινίες μου έγιναν γιατί ήθελα να πω ιστορίες πρακτικά. Και μία είναι η ιστορία ενός πατέρα και ενός γιου, ο οποίος πατέρας έχει ένα θέμα με αλκοολισμό. Και ήθελα να πω αυτή την ιστορία μεταξύ της σχέσης τους. Και όσο ήμουνα στο camp του Χανιά Film Festival, μάζεψα και κάνα 2 άλλα παιδιά και κάποια άτομα και τους λέω, πέρα από το ντοκιμαντέρ που κάνουμε εδώ, έλατε να κάνουμε και κάτι έξτρα, να πούμε άλλη μια ιστορία. Και έτσι ξεκινήσαμε, έγραψα ένα σενάριο με μια φίλη μου και το κινηματογραφήσαμε κιόλας. Τους ρόλους τους έκανε έναν ρόλο, έκανε ένας φίλος μου από εκεί και έναν άλλο ρόλο του πατέρα έκανε ο Μανώλης Λεβεντέλης, ο οποίος ήταν staff member εκεί. Και αυτό έγινε όλο με την καθοδήγησή σας, με το φωτισμό που θέλατε εσείς, με το σκηνικό που θέλατε εσείς. Έγινε όλο υπό τις οδηγίες του σκηνοθέτη, δηλαδή από εσάς έγινε όλο. Το να
τι να σας πω, το να πω από μένα είναι όλο δεν θα το έλεγα, γιατί αν δεν ήταν και αυτά τα άτομα δεν θα γινότανε ποτέ. Εγώ θα πω ότι ήταν μια ομαδική προσπάθεια, μια ομαδική δημιουργία. Και ναι, το κάδρο μπορεί ας πούμε να είπα εγώ, αλλά σίγουρα ήταν το ότι μαζευτήκαμε όλοι μαζί και είχαμε την ενέργεια και είχαμε την όρεξη να βάλουμε ας πούμε τις ώρες, αντί να ξεκουραστούμε να κάνουμε αυτό. Γιατί ένας πατέρας που παλεύει με τον αλκοολισμό και η σχέση με το γιο του, γιατί αυτό το θέμα είναι κάτι που σας αγγίζει? Είναι κάτι το οποίο ακούμε συνέχεια και πιστεύω ότι πάρα πολύ μπορεί να έχουμε έναν γνωστό ή έναν φίλο ή έναν γνωστό γνωστού που μπορεί να έχει κάτι, κάτι τέτοιο ή να έχει ακούσει κάποια ιστορία. Και ήθελα να δείξω έτσι αυτή την ιστορία και να προβληματίσω, αλλά ταυτόχρονα και να ευαισθητοποιήσω τον κόσμο πάνω σε αυτό. Και ίσως να πω και σε αυτούς που μπορεί να έχουν κάποιο τέτοιο θέμα ότι δεν είναι μόνοι τους. Εμένα προσωπικά όμως δεν μου έχει συμβεί κάτι τέτοιο, ευτυχώς. Η άλλη ταινία έγινε στο Mythos Project, το Olympia Film Festival στο Κάμερα Ζιζάνιο, όπου έχει να κάνει με το ότι ο καθένας μας πρέπει να ακολουθεί τα όνειρά του χωρίς να ακούει τι λένε οι άλλοι, κρύβοντας αυτό το θόρυβο που ίσως υπάρχει γύρω του. Και βασίζεται και σε ένα απόφθεγμα του Νίκου Καζαντζάκη, το «Φτάσε όπου δεν μπορείς». Και έτσι πάνω σε αυτό είπαμε να, πραγματικά να δείξουμε ότι οι νέοι πρέπει να ακολουθούν αυτό που θέλουν, να κάνουν αυτό που θέλουν, χωρίς ας πούμε να βάζουν ένα stop στο τι μπορούν να κάνουν. Αυτές είναι ταινίες μικρού μήκους, ναι. Ο Νικόλας Τσιρώνης πού θέλει να φτάσει? Δεν ξέρω, θα δούμε. Θα φανεί. Μαθητής της τρίτης λυκείου θα δώσει τα πανελλήνιες? Φυσικά, όπως όλοι μας. Και από εκεί θα δούμε που θα... Πού θα δώσετε, σε ποιο τομέα? Τι είναι αυτό που σκέφτεστε? Εγώ θέλω να περάσω στη σχολή κινηματογράφου. Φαίνεται ότι το κινηματογράφος σας έχει αγαπήσει, γιατί λέτε ότι τυχαία περάσατε σε αυτούς τους διαγωνισμούς. Τα στείλετε για να τα στείλετε και τελικά επιλεχθήκατε. Άρα κάτι είδανε σε εσάς, κάτι παρατήρησαν περισσότερο σε αυτές τις δύο ταινίες. Τι είναι αυτό το οποίο σκέφτεστε από εδώ και πέρα? Θα κάνετε και άλλες ταινίες? Να περιμένουμε να ακούσουμε και άλλα πράγματα για τον Νικόλαο Τσιρώνη? Φυσικά και θα κάνω ταινίες. Η ταινία είναι η ζωή μου. Είναι αυτό που θέλω να κάνω. Και πάνω σε αυτό που είπατε και προηγουμένως, το πού θέλω να φτάσω, δεν ξέρω πού θέλω να φτάσω ακόμη. Είμαι 17, αλλά αυτό που ξέρω πραγματικά είναι ότι θέλω να κάνω ταινίες. Οπότε πιστεύω ότι κάνοντας ταινίες θα δούμε και που θα οδηγηθώ. Και ναι, να περιμένετε ταινίες από μένα, όπως και την καινούργια μου ταινία η οποία λέγεται Bites Away From Home, η οποία ελληνικά είναι «Δεδομένα μακριά από το σπίτι». Και έκανα αυτή την ταινία έτσι με πολύ αγάπη, γιατί είναι και ένα θέμα το οποίο σκέφτομαι προσωπικά, το πώς εμείς οι νέοι αρχίζουμε και ξεχνάμε πώς είναι ο πραγματικός κόσμος και εγκλωβιζόμαστε πραγματικά σε αυτό, τα social media και σε όλο αυτό το τη διαδικτυακή μάστιγα που έχει επικρατήσει και ξεχνάμε ποιος είναι εδώ για μας και αν είμαστε πραγματικά ευτυχισμένοι και απλά κοιτάμε και χανόμαστε σε όλο αυτό. Οπότε ναι, σίγουρα να περιμένετε ταινίες από μένα και αυτή είναι μια ταινία η οποία θα είναι σε λίγο. Η οποία ταινία τη γύρισα κιόλας και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Σε όλο αυτό το διάστημα με το οποίο ασχολείστε, έχετε κάνει και μαθήματα πάνω στον κινηματογράφο ή είναι όλα εμπειρικά? Όχι, κυρίως μόνος μου είναι ότι έχω ψάξει στο ίντερνετ, ότι έχω δει έτσι δωρεάν, ακούγοντας μεγάλους σκηνοθέτες να μιλάνε, βλέποντας ταινίες, βλέποντας πολλές ταινίες. Δηλαδή, πιστεύω ότι το μαθαίνεις κινηματογράφο και βλέποντας πολλές ταινίες. Και από εκεί και πέρα είναι λίγο εμπειρικά. Σε κάθε μου παραγωγή μαθαίνω και κάτι καινούριο και αυτό είναι πολύ συναρπαστικό. Δηλαδή, το να μαθαίνω κάτι καινούριο, μου αρέσει πάρα πολύ. Πότε θα φύγετε στην Αμερική, θα πάτε καταρχάς εσείς, θα είστε παρόν στο φεστιβάλ? Φυσικά και θα πάω. Το φεστιβάλ είναι 18 με 20 του μηνός και θα είμαι εκεί.
Νικόλας Τσιρώνης, μαθητής της Τρίτης Λυκείου στο Ελληνικό Κολέγιο Θεσσαλονίκης, και είμαι σίγουρη ότι το επόμενο διάστημα θα τον χειροκροτήσουμε στο κόκκινο χαλί. Καλή επιτυχία, Νικόλα.